στην πρόεδρο της Βουλής της Ζωή του Κωνσταντοπούλου και στην Ευρωβουλευτή της Σοφία Τσακοράφα και σε όλους όσους Έλληνες και ξένους επιστήμονες συνδράμουν και υλοποιούν τη δέσμευση για το λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους. Είναι διαχρονική τακτική η αξιοποίηση του δημόσιου χρέους ως μέσο υποταγής, ως μέσο εξάρτησης, ως μέσο απομείωσης της δημοκρατίας και των θεσμών της χώρας. Γι' αυτό και το πρόβλημα είναι πολιτικό. Αλλά χρήζει τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης και καταγραφής για να επιτευχθεί ο δίκαιος στόχος της διαγραφής του. Είναι όμως ευκαιρία το Ελληνικό Κοινοβούλιο να καταγράψει και να αναδείξει τις αιτίες, τις διαδικασίες, τα νομοθετήματα που μας οδήγησαν στα σύγχρονα πέτρινα χρόνια, στα χρόνια της δυστυχίας του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα στα χρόνια που λίγοι πλούτησαν και κερδοσκόπησαν, συσσόρευσαν περισσότερο πλούτο από τις περιόδους της ψευδούς ανάπτυξης. Με κύριο Μοχλό, ένα τραπεζικό σύστημα αδιαφανές, ανεξέλεγκτο, σπάταλο, πέμπτη φάλαγγα για την ύπαρξη της χώρας και προφανώς για τον έλεγχο της χώρας. Δηλώνουμε λοιπόν όλοι ότι θα βοηθήσουμε από τα στοιχεία που θα αναζητήσουμε στο αντικείμενο ευθύνης μας, μιας και αυτό θα βοηθήσει και τον ελληνικό λαό και τη χώρα και την κυβέρνηση όμως να γνωρίσει την αλήθεια σε όλες τις διαστάσεις και να προχωρήσει σε σωστές κατευθύνσεις. Σε κατευθύνσεις παραγωγής και όχι ανάπτυξης. Σε κατευθύνσεις δημοκρατίας και θεσμικής θωράκισης και όχι αποδόμησης. Θα βοηθήσουμε όμως με στοιχεία και από τις παρελθούσες δράσεις μας, τα είπε και εγώ στο ήσυχος, στο συνδικαλισμό, στους φορείς, στα κινήματα, στο επάγγελμά μας ο καθένας, δηλαδή στην κοινωνία. Θα ήταν, κυρία Πρόεδρε, πολύτιμο να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία με πρακτικές και νομοθεσίες τις ίδιες χρονικές περιόδους στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Για να δούμε γιατί γινόταν. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περίοδο δράσης μου ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Πιστεύω ότι τους επιστήμονες κυρίως θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και αναφέρεται στο PSI. Δεν έχει διερευνηθεί και δεν έχουν δοθεί στοιχεία πότε αγορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος τα ομόλογα των ασφαλιστικών φορέων και των δημόσιων φορέων, σε ποια τιμή και από ποιους. Γιατί αγοράζονταν ομόλογα? Ο νόμος που υπήρχε ήταν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών φορέων και των δημόσιων φορέων να απαξιώνονται. Να είναι δηλαδή με πολύ χαμηλό επιτόκιο σε ένα λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οπότε η Τράπεζα της Ελλάδος ορίστηκε, χωρίς να το ξέρει κανείς αυτό σε λειτουργία, χωρίς να λογοδοτεί πουθενά, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, ορίστηκε ως διαχειριστής και κατά το δοκούν σε ένα κοινό κεφάλαιο μετέτρεπε τα αποθεματικά όλων των φορέων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων σε ομόλογο. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε 17 περιφερειακά τμήματα. Στο λογαριασμό του ενός περιφερειακού τμήματος υπήρχαν 1.500 ευρώ, σε κάποιο άλλο λογαριασμό 3.000 ευρώ, σε κάποιο άλλο λογαριασμό 4.000 ευρώ και σε κάποιο άλλο λογαριασμό 40 λεπτά. Αυτά η Τράπεζα της Ελλάδας θέλει να μας πείσει ότι για να μην απαξιωθούν τα μετέτρεψε σε μακροχρόνια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να τα εκμεταλλευτεί και κούρεψε τα 40 λεπτά και τα έκανε 20. Επομένως, γεννιούνται τα ερωτήματα, εκτός από τα προηγούμενα, πότε αγοράστηκαν τα ομόλογα, από ποιους και σε ποια τιμή, αν υπήρχαν ομόλογα. Βέβαια αυτό στη συνέχεια αποτέλεσε άλοθη για την επόμενη πολιτική. 65.000 διπλωματούχοι μηχανικοί και οι οικογένειές τους να μην έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές φορές. Και ήταν οδυνηρό να βλέπεις γονείς
με παιδιά με καρκίνο να μην μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα παιδιά τους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να δούμε το πλήθος των θεσμικών αλλαγών, το δίθεν μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση της αποδόμησης της ελληνικής κοινωνίας, επιβαλλόμενες νομοθεσίες από την Τρόικα στην οποία συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πλήρη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Και αυτό ισχύει και για το PSI. Και βέβαια την ίδια στιγμή, μέσω αυτών των θεσμικών αλλαγών, το δίθεν μεταρρυθμίσεων, κάποιοι πλούτιζαν, ενώ η κοινωνία και το κράτος παρέπει. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δημόσια έργα και που δεν επιχειρήθηκαν αυτές τις φοβερές μεταρρυθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια, που θα εξορθολόγησαν, θα μείωναν το κόστος, θα μείωναν το δανεισμό, είπε ο Υπουργός Οικονομικών πριν για το νέο μοντέλο των παραχωρήσεων και τι σημαίνει αυτό οικονομικά, αλλά να δούμε τι άλλο σημαίνει. Δεν έχουμε ένα σοβαρό σύστημα προϋπολογισμού των έργων και τιμολόγησής τους. Για την ακρίβεια, στη χώρα μας έχουμε 13 τρόπους προϋπολογισμού ενός έργου. Αλλά δεν το πιέσε κανείς. Δεν έχουμε ένα σύστημα καταγραφής ποια έργα γίνονται στη χώρα ή ποια έχουν υλοποιηθεί. Δεν έχουμε επί της ουσίας το κόστος των έργων. Δεν έχουμε και δεν έχει ασχοληθεί κανείς με το καρτέλ των δομικών υλικών, παρότι υπήρχαν καταγγελίες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού το απαξίωσε. Δεν έχουμε ασχοληθεί και δεν συμμετέχουμε εδώ και χρόνια και εμείς και άλλες χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης, πώς βγαίνουν, πώς συντάσσονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί. Πώς δηλαδή αποκλείονται ελληνικά προϊόντα και πώς φωτογραφίζονται συγκεκριμένα προϊόντα κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών. Ποτέ δεν έγινε σοβαρός έλεγχος, ποτέ δεν υπήρξε διοικητική δομή ελέγχου ή παρατηρητηρίου τιμών, ποτέ δεν υπήρξε μία δομή για να σχεδιάσουμε, για το στρατηγικό σχεδιασμό των δημόσιων υποδομών και την ιεράρχησή τους. Ακόμη και μετά την κρίση, μέσα στην περίοδο της κρίσης, όταν τα ιδιωτικά έργα έφτασαν στο απόλυτο μηδέν, όταν το εργατικό κόστος, όπως αναφέρεται για τις ζωές μας, έπεσε πάρα πολύ χαμηλά, οι τιμές του τσιμέντου, του σιδήρου, προϊόντων δηλαδή που παράγονται στη χώρα μας και ήταν σε μηδενική ζήτηση της ουσίας, ανέβαιναν. Εδώ λοιπόν δεν γίνεται να μην συζητήσουμε για το ρόλο των δίθεν ανεξάρτητων αρχών, των αρμοδιοτήτων τους και των δραστηριοτήτων τους. Δεν γίνεται να μην εξετάσει η Επιτροπή τι ρόλο έχει παίξει η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας και από πού κατευθύνεται, τι ρόλο έχει παίξει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, αν έχει εφαρμόσει όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, γιατί στη μία περίπτωση έχουμε δημόσιους τομείς, στην άλλη έχουμε ιδιωτικούς τομείς. Και μιλάω για τις τηλεπικοινωνίες και για τις συχνότητες γενικότερα. Και βέβαια πρέπει να δει κανείς τον νέο τρόπο της υλοποίησης των δημόσιων υποδομών, της παραχωρήσης δηλαδή, ένα νέο τρόπο που προβλέπει έργα χωρίς ρίσκο, χωρίς δημόσιο έλεγχο, χωρίς αξιόπιστους και ελεγμένους προϋπολογισμούς, χωρίς κοινωνικούς και αναπτυξιακούς δείχτες. Έργα δηλαδή που έχουν οδηγήσει τη χώρα εκτός από την οικονομική διάσταση που ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών σε αποκλεισμό. Σε λίγο θα αξίζει περισσότερο να πας με το αεροπλάνο, με το αυτοκίνητο, συγγνώμη, μέχρι Θεσσαλονίκη και να επιστρέψεις. Και βέβαια κοστίζει λιγότερο να πας στο Παρίσι παρά στη Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως τα έχει εγκρίνει αυτά όλα. Τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν ευθύνη για αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή τα έχουν εγκρίνει όλα. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, αν με συγχωρείτε, ένα ακόμα σημείο θα ήθελα να θίξω. Ότι η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με το ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή με τις ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς τιμή κίνησης, με μυστικοσυμβούλους, με διαδικασίες που από τον νόμο είναι κατοχυρωμένο ότι δεν δίνουν σε κανένα λογαριασμό, λογοδοσία, ούτε στην ελληνική δικαιοσύνη του πουθενά αλλού, που δεν ακολουθούν καμία απολύτως διαδικασία και που βέβαια σε πολλές περιπτώσεις βαφτίζονται ιδιωτικοποιήσεις, διότι η ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας που αγοράζεται από φορείς οι οποίοι είναι στην τριπτική τους πλειοψηφία δημόσιοι φορείς άλλων χωρών, δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Ούτε είναι ιδιωτικοποίηση το να χαρίζεται δημόσια περιουσία και για να λειτουργήσει να χρεώνεται ο ελληνικός λαός υπέροχο κόστος συνοδών έργων πολλαπλάσιο από την τιμή που δήθεν πωλείται αυτή η περιουσία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα του ελληνικού. Ολοκληρώνω πιστεύοντας ότι η επιτυχία της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου είναι η ελάχιστη συνεισφορά η δική μας στις εργασίες της, γιατί αποτελεί κατά τη γνώμη μου το κύριο στοιχείο υπεράσπισης της εθνικής, της κοινωνικής και της προσωπικής μας αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.